Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα φίλες και φίλοι της εκπομπής. Πάλι εδώ μαζί, σήμερα, 5η, 3 του μηνός, μεσημέρι, να πούμε τα δικά μας, να μιλήσουμε για την καθημερινότητα, να μιλήσουμε για την επικαιρότητα, να μιλήσουμε και για τις φορολογικές υποχρεώσεις μας και ό,τι άλλο εσείς νομίζετε που μετά το ημίρο της εκπομπής, μετά το διάλειμμα, θα φανεί στους δέχτες σας το τηλέφωνο του σταθμού, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να πείτε τις απόψεις σας, να καταθέσετε τις προτάσεις σας και ό,τι άλλο εσείς νομίζετε που πρέπει να ακουστεί παραπάνω. Τα θέματα, όπως βλέπετε, είναι πολλά. Έχουμε το θάνατο, δυστυχώς απεβίωσε σε 92 ετών, βέβαια, ο κύριος Αρτσετάκης, ο οποίος ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας, διετέλεσε πρόεδρος Δημοκρατίας στη χώρα μας. Εντάξει, ήταν μια περίοδος τότε περίεργη, αν θυμάστε. Με επιτυχία, μπορώ να πω, τα κατάφερε, τέλειωσε η προεδρία του. Θα τον θυμόμαστε όπως θυμόμαστε όλους τους πρόεδρους της Δημοκρατίας που περάσανε. Και πάμε στο παρακάτω θέμα, αυτό το θέμα το οποίο πραγματικά είδαμε να δολοφονείται ένας 19χρονος στη Θεσσαλονίκη και να χάνει τη ζωή του πραγματικά χωρίς ουσία, χωρίς λόγο. Για μια ομάδα, για δύο ομάδες. Και αυτό το φαινόμενο από παιδί που ήμουν έως σήμερα, ενώ δεν έχει σταματήσει ποτέ. Και αυτό λέω, δεν έχει σταματήσει ποτέ γιατί κάποιοι φταίνε για αυτό που δεν έχει σταματήσει. Κάποιοι το καλλιεργούν και συνεχίζει. Ακόμα και οι ίδιες οι ΠΑΕ, οι ομάδες δηλαδή, που έχουν αυτούς τους ανθρώπους μέσα στους κόλπους τους, τους κούλιγκαν, τους προστατεύουν. Δηλαδή και αυτοί πρέπει να βοηθήσουν την κοινωνία, πρέπει να βοηθήσουν την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού, αυτούς τους ανθρώπους να τους απομακρύνουν και να τους αφήνουν εκτός γηπέδων. Γιατί όταν αυτούς εδώ τους αγκαλιάζουν για να φωνάζουν, για να κάνουν κάποιες φασαρίες, χάνεται το νόημα του φιλάθλου. Και μπαίνουν μέσα στους κόλπους, είδατε, και άτομα τα οποία δεν έχουν και σχέση ούτε με την περιοχή, ούτε με την πόλη, αλλά ούτε με τη χώρα. Και κάνουν τους φιλάθλους. Και κάνουν τους φιλάθλους για ποιο λόγο? Για να βγάζουν και να χτωνώνονται και να κάνουν τις διαστροφές τους. Και ακόμα αυτοί οι άνθρωποι τους χρησιμοποιούν μετά και σε άλλες και σε διαδηλώσεις, χρησιμοποιούν και παντού. Αυτά λοιπόν και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αν θέλει να έχετε προστασία του πολίτη, πρέπει να προστατεύσει τα νέα παιδιά από αυτές τις κακοτοπιές. Γιατί δεν μπορεί τώρα να χάνονται ζωές και ήταν και σε σημασμένος. Και είχε ξαναδημιουργήσει προβλήματα, άρα τον ξέρανε. Άρα ήταν φυσικό επόμενο συνέχεια και εκκρεμούς και η δίκη του, ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Αυτά λοιπόν μέσα στους κόλπους της κοινωνίας πρέπει να τα αποβάλουμε, γιατί δυστυχώς χάνονται ζωές χωρίς λόγο. Και δεν μπορώ να καταλάβω τέτοιο μίσος για μια ομάδα. Πραγματικά. Άρα επιμένω και ξανά, έχουμε ξανά από την αρχή, πάλι κάποιοι τα καλλιεργούν. 3 του μηνός σήμερα, χθες είχαμε 2 του μηνός, χθες ήταν η μεγάλη γιορτή της Παπαντής. Γιορτάζει, η Ορθοδοξία μας γιορτάζει, είναι η μέρα της μητέρας που γιορτάζει. Όπως, γιατί δεν είναι η Ορθοδοξία, έχει τη Παπαντή που είναι η μέρα της μητέρας, ήταν μεγάλη γιορτή. Τώρα ας πάμε στα υπόλοιπα τα δικά μας. Εδώ έχω σημειώσει πολλά. Έχω αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, είναι σταθερή μείωση ένφια επιπλέον 13% και εκτός ο συμπληρωματικός φόρος. Ένφια για τα φυσικά πρόσωπα, αν θυμάσαι, για αυτούς που είχαν πάνω από 250.000 ευρώ περιουσία. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Αυτά που είχε εξαγγείλει προεκλογικά για το 30% τη μείωση του ένφια, μπράβο. Φτάσαμε εδώ να κάνει πράξη την προεκλογική του υπόσχεση. Και ελπίζω κάποια στιγμή να πέσει και άλλο ο ένφια. Και στα οικόπεδα είδαμε ότι θα είναι μειωμένος. Η μεσαία τάξη αυτή τη στιγμή ωφελείται. Στα οικονομικά μπορώ να πω γενικά αυτά που είχε πει και στη φορολογία εισοδήματος που μείωσε τους συντελεστές και μέχρι 10.000 ευρώ, πήγε 9%. Πραγματικά τα έχει καταφέρει και πάει καλά. Τώρα σε άλλα θέματα, όπως είδαμε, το Υπουργείο και η Προστασία του Πολίτη με τους υπόλοιπους υπουργούς, αναπληρωτές κτλ. Στη διαχείριση το χάσανε λίγο. Ελπίζω να ξαναβρούν. Αν μπορέσουν να το βρούνε. Αλλιώς υπάρχουν και άλλοι που περιμένουν. Δεν χρειάζεται δηλαδή στον και καλά να στηριζόμαστε σε ένα πρόσωπο. Έτσι, επειδή
ίσως τα λέει όμορφα, υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο αποτελεσματικοί και είναι και πιο επιχειρησιακοί, αν θέλετε, με μνήες από τις δουλειές τους, από την κοινωνία, από εκεί που έχουν δοκιμαστεί. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που είναι δοκιμασμένοι, αυτοί πρέπει να μπαίνουν σε τέτοιες θέσεις. Τώρα, η οικονομία, είπαμε, τα πάει καλά. Βέβαια, η ακρίβεια πονάει. Όταν έχει φτάσει 2,2 η βενζίνη στα νησιά και 2 ευρώ η βενζίνη, τώρα αν είναι δυνατόν, 2 ευρώ η βενζίνη και 1 ευρώ το αέριο, το υγραέριο για τα αυτοκίνητα, για την κίνηση. Έχει φτάσει δηλαδή 2 ευρώ η βενζίνη, πραγματικά είναι επίπονο. Και μάλιστα είπαμε, το 60% από αυτό είναι φόροι, έμεση φόροι κτλ. Από αυτό δηλαδή, από τα 2 ευρώ. Και δυστυχώς έκανε και μια τυχή δήλωση εκεί ο κύριος Χυλακάκης, ο οποίος λέει: εντάξει, λέει, ποιοι θα χάσουν, λέει, αυτοί που έχουν πολλά αυτοκίνητα, που έχουν χρήματα, λέει. Ο συνταξιούχος και ο εργαζόμενος και ο άνεργος, λέει: δεν έχουν και αυτοκίνητα, λέει, και αν έχουν ένα μικρό είναι. Άρα τι βενζίνη να κάψουν και τι να χάσουν. Ήταν μια τυχή δήλωση. Πραγματικά ήταν τυχή δήλωση. Διότι να θυμίσω ότι αυτός που παίρνει τα μαξάκι του για να πάει στη δουλειά είναι ο εργαζόμενος και ίσως και ο άνεργος που ψάχνει να βρει δουλειά. Και τι αυτοκίνητα έχει αυτή και ο συνταξούχος. Ξέρετε τι αυτοκίνητα έχουν, αγαπητοί μου. Έχουν τα αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας, γιατί δεν μπορούν να τα αντικαταστήσουν. Αυτός λοιπόν που έχει λεφτά και είναι πλούσιος, θα πάει να πάρει και την επιδότηση τώρα που δίνει το κράτος για το ρεύμα, για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, και θα πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα δώσει 50 χιλιάρικα. Θα έχει αυτοκίνητο πετρέλαιο με χαμηλούς ρήπους, που σημαίνει ότι καίει λιγότερο, και θα έχει και υβριδικό πάλι των 50 και 60 χιλιάδων, που καίει ελάχιστο. Άρα σε ποιους χτυπάει η καμπάνα? Χτυπάει η καμπάνα, αγαπητοί κύριοι υπουργοί, αν δεν ξέρετε, στο μικρομεσαίο, στο φτωχό, στον άνεργο και στο συνταξιούχο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν πετάμε κάτι και πώς το λέμε. Και καλό είναι να κυκλοφοράτε και στο ιδιωτικό τομέα και στα νότια και παντού, για να δείτε ακριβώς και στην επαρχία πώς λειτουργεί ο κόσμος. Και πώς το παλεύει κάθε μέρα. Έχουν φτάσει όλα στα ύψη. Και τα προϊόντα στα ύψη και τα υλικά της οικοδομής ανεβήκανε. Εδώ το τούβλο έχει πάει 7% άνω. Τα σίδερα, τα τσιμέντα και όλα αυτά έχουν φτάσει 40%. Και μια τάση που είχε η οικοδομή, που προσπαθούσε να ξαναμπούμε στην αγορά, πάγωσε γι' αυτό. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τι λέμε. Και η ακρίβεια στα καύσιμα χτυπάει πρώτα και πάνω απ' όλα το μικρομεσαίο και κάτω. Δεν χτυπάει τον πλούσιο. Ο πλούσιος δεν τον νοιάζει και δεν τον πιάνει και δεν το φτάνει. Γιατί μπορεί να βρει άλλους τρόπους να καλύψει αυτό το κενό. Άρα όταν μιλάμε, επειδή πραγματικά είναι μια δεκαετία που ο κόσμος υποφέρει, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί το τι λέμε και πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε. Και κάποια στιγμή και σιγά σιγά ο στόχος σε όλο πρέπει να είναι να υπάρξει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, το οποίο και προσπαθεί να γίνει με πολλά, αν θέλετε, την ψηφιακή ψηφιοποίηση του κράτους, τις ηλεκτρονικές εναλλαγές, όπου κάποια επαγγέλματα παραπάνω θα δημιουργούν παραπάνω αφορολόγητο και θα μειώνεται ο φόρος για τον μικρομεσαίο και συνταξιούχο. Και να προσπαθούν και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσουμε να παταχθεί και άλλο η φοροδιαφυγή, γιατί είμαστε σε καλό δρόμο, κάτι γίνεται σιγά σιγά και προχωράμε. Είδαμε ότι και η ΑΔΕ κάνει καλή δουλειά και πλέον αρχίζονται και πράγματα που λέγαμε εδώ και τα λέγαμε χρόνια, σιγά σιγά τα κάνουν πράξη. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, τώρα είδα εδώ και η Μερίσα χθες που την είδα, έλεγε για τις τρεις μεγάλες εταιρείες που όταν εγώ φώναζα από παλιά, από το 2016, 17, 18, τι γίνεται εκεί στα κέντρα κράτησης μεταναστών, τι γίνεται με τις ΜΚΟ, γιατί τις ελέγχεται και όλα αυτά. Και ξαφνικά ήρθε η Επιτροπή Ανταγωνισμού και σε τρεις εταιρείες τώρα εδώ που τις έχω εδώ, τη Σαλαπατάρα, που λέγεται μία άλλη εδώ, Πότ και Παν και μία Πλειάδες, 300.000 προστήματα, Επιτροπή Ανταγωνισμού για τα κέντρα κράτης μεταναστών εκεί στα νησιά του Αιγαίου, που γινόταν πράγματα τα οποία δυστυχώς ήταν άσχημα για τους δίπλα τους, άσχημα για τους... ήταν αθέμητος ανταγωνισμός για άλλες επιχειρήσεις και κάνανε αυτά. Αυτά λοιπόν πρέπει
να πατάξουμε, αυτά πρέπει να ελέγξουμε και αυτά, εκεί πρέπει να δώσουμε τη βάση. Και όχι μόνο στο ψιλικατζί της γειτονιάς, να κυνηγάμε αν έκοψε μια απόδειξη του μισού ευρού ή των 10 λεπτών. Είναι πολλά τα θέματα λοιπόν της φορολογίας, της καθημερινότητας και των ελέγχων που πρέπει να γίνουν. Είμαστε εδώ για να τα θυμίζουμε και να τα λέμε. Σήμερα μαζί εδώ στην εκπομπή, στο Skype βέβαια, μέσω Skype, έχουμε καλεσμένοι τα οποία θα μιλήσουμε για τα πράγματα της καθημερινότητας, της επικαιρότητας, της οικονομίας και τα φορολογικά, αλλά και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Έχουμε την κυρία Ειρήνη Τσεσμελή, η οποία είναι φοροτεχνικός. Κυρία Τσεσμελή, καλό είστε μεσημέρι. Καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ μαζί μας και θέλουμε να πάμε καταρχήν τα απλά τα χρηστικά πράγματα και μετά θα μπούμε και στην ουσία της συζήτησης. Το Σάββατο πέρασε κατατέθηκε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου λόγω της συζήτησης στη Βουλή, κάποιες παρατάσεις. Οι παρατάσεις αυτές ποιους αφορούν, δηλαδή ποιες παρατάσεις είναι για τις δόσεις, γιατί ακριβώς είναι? Είναι παρατάσεις για τις δόσεις, σχετικά με τις 72 δόσεις που αφορούν ΕΦΚΑ για τακτοποίηση και ΑΔΕ μέχρι τις 28 Δευτέρου του 2022. Επίσης, επειδή είχε δοθεί η παράταση μόνο για τις πληγήσεις περιοχές, συζητείται και από το Οικονομικό Επιμελητήριο, οι λογιστές οι οποίοι τηρούν βιβλία σε περιοχές εκτός της πληγήσεις, να μπορούν και αυτές να λάβουν την παράταση, διότι ο λογιστής δεν μπορούσε να τα εξυπηρετήσει λόγω των καιρικών φαινομένων. Ένα πρόβλημα βέβαια που έχουμε αντιμετωπίσει σχετικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις αργίες ήταν ότι είχαν δηλωθεί στο ΣΕΠΕ υπερορίες, όχι υπερεργασίες πλέον, έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι οποίες δεν μπορούν να ακυρωθούν, διότι οι υπερορίες ακυρώνονται μόνο πριν ξεκινήσει το ωράριο. Λόγω όμως ότι είχαν δηλωθεί προγενέστερα και λόγω των καιρικών φαινομένων και πολλές ήταν οι εταιρείες που δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν, φαίνονται υπερορίες οι οποίες δεν έχουν γίνει. Οπότε για το τριήμερο το συγκεκριμένο θα πρέπει να υπάρξει ακύρωση. Σίγουρα. Θα σας πω ότι ο ΕΦΚΑ δεν θα λειτουργεί ηλεκτρονικά υπηρεσίες τους από τις 4 μέχρι τις 6 του μήνα. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα που έχει γίνει είναι πλέον η υποβολή αίτησης για την επικουρική σύνταξη ηλεκτρονικά. Τι σημαίνει αυτό? Πιο γρήγορα πλέον θα μπορούν να εξυπηρετούνται και επικουρικά οι συντάξεις, που ήταν ένα βήμα το οποίο πάντοτε έπαιρνε πολύ καιρό για να έρθουν οι επικουρικές να συνυπολογιστούν σε σχέση με την κύρια και να δοθούν τα χρήματα στους δικαιούχους. Πλέον και οι τρεις επιμέρους κατηγορίες συντάξεων, και για σύνταξη γύρατος και για αναπηρίας και για μεταβίβαση θανάτου, και οι επικουρικές από 1η Δευτέρου λειτουργούν στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά. Για το δημόσιο, οι επικουρικές για αναπηρία ή για μεταβίβαση λόγου θανάτου θα έρθουν σε δεύτερο στάδιο, δουλεύονται. Αλλά αυτό σίγουρα θα είναι μια ανάσα. Βέβαια, θα είναι μια ανάσα. Όπως ανάσα για τους συνταξιούχους είναι τώρα και η ρύθμιση των 48 δόσεων, η οποία με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου πέρασε. Σωστά. Οπότε για τις ισορροπητικές δηλώσεις που κατέθεσαν και αυτοί που κατέθεσαν μέχρι 31 Δεκάτου και έπρεπε 15 Φεβρουαρίου να πληρώσουν το φόρο εφάπαξ, και αυτοί μπορούν να ενταχθούν στις 48 δόσεις. Και οι επόμενοι. Και να πούμε και για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αυτό πάλι η υπόσχεση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, τότε με την παραλαβή του Ραφάλ για τα επιδόματα των εστόλων, τα πτυτικά κλπ. Επιδόματα, αυτά θα είναι αφορολόγητα όπως και των υγειονομικών και τα ΚΑΒ. Έτσι τα λέμε και για έτσι να. Έτσι θα έπρεπε. Σωστά. Ναι, ναι. Ήταν μια πολύ καλή κίνηση που έκανε η κυβέρνηση, όπως και με τον ΕΝΦΙΑ, γιατί αν σκεφτείτε ότι δεν δινότανε αυτή η μείωση με την αύξηση που έχουμε στις αντικειμενικές αξίες βάσης ζώνης, που επεκταθήκανε κιόλας, ναι, οι αντικειμενικές αξίες βάσης ζώνης, οι ζώνες επεκταθήκανε, σημαίνει ότι θα είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση.
Έτσι, στον ένθια. Βέβαια είναι και... Σύντο ότι δόθηκαν σε 10 δόσεις. Και αυτό πολύ σημαντικό. Να ξέρει ο καθένας ότι έχει το, να πληρώνει κάθε μήνα σαν τέλος, να το πούμε έτσι. Σαν ένα τέλος για το ακίνητο. Το θέμα είναι ότι πρέπει για μένα να μειωθεί και άλλο ένθια. Έτσι, καλοδεχούμενο. Και πραγματικά το περιμένουμε, γιατί αν θυμάστε και άλλοι πριν που ήρθαν το 15, αν θυμάστε, εξαγγελίες, είναι ένας άδικος φόρος και αύριο θα το καταργήσουμε με ένα νόμο κτλ. Τελικά δεν καταργήθηκε τίποτα. Και από το 15, Ελλάδα, και από το 15 μέχρι παραμένει. Το 20 περάσαν 5 χρόνια. Ο ενδιακή ακόμα και αν θυμάστε και παλιά ήταν. Ήταν μόνο αυξανόμενος, έτσι. Και ήταν μόνο αυξανόμενος. Άρα να λέμε και τα θετικά, γιατί εδώ είμαστε να λέμε και τα αρνητικά, όπως στην αρχή είπα, για άτυχες δηλώσεις. Και τώρα να λέμε και τα θετικά. Και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι αυτό ο ένφια, αν θυμάστε, αυτό ήταν με τα μνημόνια, είχε πάει μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος. Ήταν το λεγόμενο ΕΤΙΔΕ, το Χαράτσι, επί Βενιζέλου, που ήταν υπουργός. Σωστά. Και αν θυμάστε και τότε βρεθήκαν κάποιοι που ήταν του κινήματος «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», τα αφήσαν τελικά, δεν τα πληρώσανε, τα βγάζανε από το λογαριασμό του ρεύματος. Και ήρθε στο ένφια. Και το χειρότερο ξέρετε με αυτούς ότι ήρθαν, βεβαιωθήκαν όλα στην εφορία και μετά αυτά πήραν και προς αυξήσεις και προστήματα. Τέλος πάντων, πέστε μου τώρα εσείς, κατά την άποψή σας, ποιοι είναι οι κερδισμένοι με αυτή την επιπλέον μείωση του ένφια, ποιες ομάδες είναι κερδισμένες? Κερδισμένες είναι οι ομάδες που δεν είχαμε μεγάλη αύξηση στις αντικειμενικές αξίες βάσης ζώνης. Mm-hmm. Αυτή θα είναι η περισσότερο κερδισμένη. Όσον αφορά τους ανθρώπους που είχαν τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, θα είναι πιο μαζεμένα τα πράγματα, όμως από την άλλη έχει διατηρηθεί ο συμπληρωματικός φόρος για τα νομικά πρόσωπα. Για τα νομικά, για τα φυσικά. Που θα πρέπει να δούμε. Ναι. Για τα φυσικά όμως όχι. Για τα φυσικά όχι, αλλά έχουμε και το εξής. Δεν υπάρχει ένας κόφτης στις αυξήσεις χρεώσεων για τους φορολογούμενους με ακίνητα σε περιοχές που επιβλήθηκαν σημαντικές αυξήσεις ή μπήκανε, ναι, μέσα στις αντικειμενικές ζώνες που διευρύνθηκε η ζώνη, η αντικειμενική. Οπότε αυτοί θα έχουν μια αύξηση. Παρόλο, ναι, τις μειώσεις, έτσι. Ναι, παρόλο τις μειώσεις. Συγγνώμη τώρα, ίσως δεν το έχω καταλάβει. Και στις νομικές οντότητες που υπάρχει ο συμπληρωματικός φόρος, αυτό θα αφορά το σύνολο της περιουσίας της ακίνητης ή το κάθε ακίνητο χωριστό όταν περνάει το ύψος των 250.000 ευρώ? Αυτό δεν είμαι σίγουρος. Είναι για το κάθε ακίνητο. Αυτό είναι για το κάθε ακίνητο. Για το κάθε ακίνητο. Στον ένφια γνωρίζουμε ότι για κάθε ακίνητο, για κάθε γραμμή που έχουμε στο έντυπο του ένφια, υπάρχει η κοστολόγηση βάσει της αντικειμενικής αξίας που μας βγαίνει ο φόρος. Ναι, ναι. Οπότε μιλάμε για το κάθε ακίνητο ξεχωριστά. Ωραία, να το διευκρινίσουμε για να δεν το... Δεν υπάρχει μια πρόβλεψη συνολική που σου λέει επί τόσο τα 100 πιο κάτω. Ναι. Αυτό βέβαια επειδή υπήρξαν οι εξαγγελίες, αλλά μέχρι να έρθουν η οικία, οι διευκρινήσεις και το πώς θα γίνει, δεν το γνωρίζουμε επακριβώς. Mm. Προς το παρόν είμαστε στις εξαγγελίες. Εντάξει, πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί. Θα γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα το αντιμετωπίσουμε και τι ακριβώς θα γίνει. Το σημαντικό είναι ότι ένα μεγάλο κόστος από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών μειώνεται και έρχεται και συμψηφίζεται σε σχέση με τις αξίες του ένφια, του φόρου του ένφια, που θα πληρώναμε. Άρα τώρα, όπου αυξήθηκαν οι αντικειμενικές αξίες, όσοι θα κάνουν μεταβίβαση ακινήτου, για πώληση μιλάμε έτσι, γιατί αν είναι γονική παροχή, mm-hmm, έχουν το αφορολόγητο πλέον. Σωστά, έτσι, σωστά. Θα έχουν παραπάνω φόρο μεταβίβασης. Να γνωρίζουμε όμως, όσον αφορά τις μεταβιβάσεις, ότι θα είναι πιο δύσκολα σιγά-σιγά τα πράγματα, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, που σημαίνει τι? Ότι κάθε κτίριο θα πρέπει να έχει την ταυτότητά του την ψηφιακή. Mm-hmm. Για να έχει αυτή την ταυτότητά του, μέσα εκεί θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα δεδομένα του κάθε ακινήτου. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει ο μηχανικός να δίνει τη βεβαίωση για το ενεργειακό πιστοποιητικό, για το τέλος, το πράσινο τέλος των ακινήτων. Όλα αυτά είναι επιπλέον επιβαρύνσεις
που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ακίνητο μέσω των μεταβιβάσεων. Να υπάρξουν οι τακτοποιήσεις που τυχόν δεν έχουν γίνει και πλέον θα υπολογίζονται με αυξημένο συντελεστή σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης τώρα έχουμε και το πρόβλημα όσον αφορά τις ταυτότητες των κτηρίων, ότι πολεοδομικά σε πολλά από τα κίνητα δεν υπάρχουν τα δεδομένα του κτηρίου. Που σημαίνει ότι όλο αυτό θα προσκληθεί ο κάθε κάτοχος ακινήτου να φέρει έναν φάκελο που θα έχει όλα τα δεδομένα. Θυμόμαστε ξυλοκατασκευές, τις κατώψεις των χώρων, έσω-έξω κλπ. Τα οποία θα τα πηγαίνουν στο σφαιλογράφο, γιατί από εκεί θα γίνονται πλέον όλα. Ναι, αλλά και στους μηχανικούς. Ο μηχανικός θα πρέπει πρώτα να βγάζει όλο αυτό, μαζί με τους αρχιτέκτονες ίσως. Θα πρέπει να αξιολογείται εξ αρχής για να πηγαίνουν στο συμβολιογράφο να γίνονται τα συμβολιογραφικές πράξεις. Ναι, ηλεκτρονικά. Ναι, εννοείται. Τώρα είμαστε στην ηλεκτρονική πλέον εποχή, η οποία πλέον έχει μπει και αυτό σε μια καλύτερη διαδικασία, γιατί στην αρχή υπήρχαν αρκετά προβλήματα, τα οποία διευθετήθηκαν και μέρα με τη μέρα καλυτερεύουν όλα, έτσι. Γιατί κάθε καινούριο έχει για όλους μια δυσκολία. Έτσι ακριβώς, κάθε αρχή και δύσκολη. Απλώς μπήκαν όλα και το μεγαλύτερο βάρος το σηκώσατε στις συλλογιστές, σε όλη αυτή την ψηφιακή, αν θέλετε, μετάλλαξη του κράτους. Γιατί ακόμα και για το οποιοδήποτε πιστοποιητικό πήγαινα στο λογιστή. Είτε αυτό ήταν μια εξαρχή πράξη, μια βεβαίωση, μια μεταβίβαση, το οτιδήποτε, μια έκδοση αφημί, όλα ήταν ο λογιστής, έτσι, η δήλωση. Άρα σηκώστε μεγάλο βάθος. Το θέμα είναι ότι μπήκαν λίγο βία στη ζωή μας. Όλα παρέα, δηλαδή μαζί με την πανδημία, μπήκε και αυτό μαζί και κάπου μπλοκάραμε. Γι' αυτό κάποια πράγματα πρέπει να πηγαίνουν πιο σιγά και πιο μαλακά και δεν χρειάζεται να τα ζορίζουμε, γιατί είδαμε και με τα συμβόλαια τώρα και τις αγοροπολισίες υπήρχαν προβλήματα. Σιγά σιγά όμως είδαν τα λάθη και τα διορθώνουν. Βέβαια τυχεροί είναι αυτοί που μέχρι 31-12-21 έχουν καταθέσει τη δήλωση φόρου μεταβίβασης στην εφορία, έχουν πάρει τον αριθμό πρωτοκόλλου τους. Μέχρι 31 Μαρτίου είναι που έχουμε το περιθώριο που έχει δοθεί, είναι η παράταση. Οπότε αυτή είναι πιο τυχερή. Τώρα από εδώ και πέρα. Εντάξει, όλα τα άλλα θα τα δούμε, γιατί πάντοτε είμαστε σε μια εποχή εξελίξεων. Να πούμε, μια και είμαστε και παρέα, ότι πλέον μέσω στο gov.gr το διαζύγιο θα εκδίδεται άειλα. Ναι. Πρωτοποριακό. Για πέστε τη διαδικασία, ας πούμε. Πώς θα είναι. Αυτό εφαρμόστηκε τώρα από 1 Δευτέρου. Η διαδικασία θα έχει ως εξής. Μέσω της πλατφόρμας θα μπαίνει ο δικηγόρος, θα υποβάλλονται τα στοιχεία των ενδιαφερομένων, με διασταύρωση από το Μητρό Πολιτών θα μπαίνουν τα στοιχεία μέσα στην πλατφόρμα και από εκεί και πέρα θα συνεχίζει ο δικηγόρος να κάνει το ιδιωτικό συμφωνητικό, να το καταθέτει σχετικά με την επιμέλεια των τέκνων και πώς ακριβώς και για τα συνενετικά πάντοτε διαζύγια συζητάμε, έτσι. Ναι, βέβαια, ναι. Πώς ακριβώς θα υπάρχει η διαχείριση μεταξύ των δύο γονέων, περιουσιακά και σε σχέση με τα παιδιά. Θα συνεχίζει και στη συμβολιογραφική πράξη με το συμβολιογράφο για να επικυρώνονται αυτά. Όταν αναρτώνται στην επόμενη φάση, μετά από 10 μέρες, θα υπάρχει ηλεκτρονική ψηφιακή υπογραφή των δύο ενδιαφερομένων πολιτών. Εάν δεν έχουν και ψηφιακή υπογραφή, και πάλι μπορούν να υπογράψουν με φυσικό τρόπο και να αναρτηθούν. Και στο τέλος θα βγαίνει το ψηφιακό διαζύγιο, αν θέλετε, το οποίο θα μεταφέρεται στους λογαριασμούς ή στις θηρίδες, αν θέλετε, των πολιτών που είναι πλέον διαζευμένοι. Θα χωρίζουμε ψηφιακά. Ελπίζω να μην γνωριζόμαστε και ψηφιακά, έτσι, να μην παντρευόμαστε και ψηφιακά, έτσι, γιατί θα ήταν πολύ αστείο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, αγαπητή κυρία Τζεσμενή, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα και θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα και για εσάς τους τηλεθεατές. Θα φανεί ο αριθμός του τηλεφώνου του σταθμού που ξέρετε πάντα και μπορείτε ελεύθερα να εκφράζεστε.
το 211-1860-001, 211-1860-001. Μετά από 5-6 λεπτά περίπου θα μπορείτε και εσείς να καλείτε για να μιλήσετε στην εκπομπή. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς θα μπορείτε μετά από 5-6 λεπτά περίπου στο τηλέφωνο του σταθμού να καλείτε για να πείτε τις δικές απόψεις για την καθημερινότητα, την επικαιρότητα, για τις φορολογικές υποχρεώσεις και ό,τι ερώτηση θέλετε. Και αν μπορούμε να απαντήσουμε, θα απαντήσουμε. Έχουμε καλεσμένη σήμερα την κυρία Ειρήνη Τσεσμελή, η οποία είναι φοροτεχνικός και μας βοηθάει σε όλα αυτά τα θέματα. Μιλάγαμε για τις φορολογικές υποχρεώσεις, είπαμε για το ηλεκτρονικό διαζύγιο, είπαμε για το ένεφια, για τον φόρο, για τη μείωση του φόρου που είναι πιστή η κυβέρνηση στην εξαγγελία της και έφτασε στο 30%. Και στις 10 δόσεις. Βέβαια και σε 10 δόσεις. Βέβαια κάποια στιγμή εδώ και ελπίζω του χρόνου, γιατί φέτος εντάξει ίσως δεν προλαβαίνουμε, αλλά του χρόνου να, ο ένφια να αλλάξει τελείως μορφή και να επιβάλλεται σε αυτούς που έχουν συνολική περιουσία από 300.000 ευρώ και άνω. Από 300.000 ευρώ και κάτω να είναι μηδενικός ο ένφια. Και θα πω και γιατί το λέω. Γιατί μπορεί κάποιος βέβαια να κληρονομήσει ένα σπιτάκι, ένα διαράκι που του τάφησε ο πατέρας του, ας πούμε, στην Αχαρνών, στην πλατεία Κολιάτσου, που δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Και τώρα αυτός που κληρονόμησε ένα σπιτάκι και έχει ένα μισθό 600 ευρώ και μένει μέσα, θα πληρώνει και ένφια. Δηλαδή είναι κρίμα, έτσι. Άρα πρέπει να το ξαναδούμε σφαιρικά και να πληρώνουν πραγματικά οι έχοντες. Αυτά και άλλα πολλά. Γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο που τελικά πτωχεύουν δυστυχώς αυτοί που δεν έχουν. Και όχι αυτοί που τα παίρνουν τα χρήματα από εδώ, δημιουργούμε άλλη εταιρεία από εδώ, τα πάνε έξω, ξανάρχονται offshore από εδώ και offshore από εκεί. Με τις διασταυρώσεις, κύριε Καούκη, θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και με τα ηλεκτρονικά βιβλία. Βέβαια θα είναι πιο δύσκολα. Γιατί πλέον, υπάρχουν τα στοιχεία. Και με το e-spraxis που δημιουργεί η ΑΔΕ, όπου μέσα στο e-spraxis θα μπαίνει όλη η εικόνα του φορολογούμενου που χρωστάει, τα έκπληξη πρόθεσμά του, αν είναι με μέτοχος, αν συμμετέχει σε εταιρείες του εξωτερικού, αν έχει τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, όλα αυτά θα μπαίνουν. Και βέβαια για φορολογούμενους και επιχειρήσεις, οι οποίες διώκονται για εικονικά τιμολόγια, λόγω εταιριών οι οποίες σαν αρπακτικά ιδρυθήκανε, κοροϊδέψανε επιχειρηματίες και κόσμο και μετά αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να το γνωρίζουν, μπαίνουν στη διαδικασία να ελέγχονται για εικονικά τιμολόγια ή πλαστά. Χωρίς να το γνωρίζουν. Αυτό δυστυχώς είναι πολλά χρόνια πραγματικά και... Και τώρα όμως βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ένταση σε αυτό. Είναι ένα πλήγμα αυτό πραγματικά. Οι λήπτες δηλαδή εικονικών τιμολογίων, αυτά τα πληρώνουν. Οι εκδότες δεν πληρώνουν ποτέ τίποτα. Και μάλιστα μου έχει και στη δικιά μου έτσι, θητεία, να το πούμε έτσι, ως ελεγχτής, εταιρείες εικονικές που έχουν δώσει στους λήπτες, πηγαίναμε πάντα στους λήπτες μαζί με τα τιμολόγια και τα βάζαμε στους λήπτες και πληρώνανε. Και μάλιστα η εικονική. Μα μου λέει ο άλλος, εγώ μπήκα στο Διάβια και είδα την εταιρεία τη συγκεκριμένη που πήρα, ότι συμμετέχει και σε διαγωνισμό του δημοσίου. Και έτσι ήμουν σίγουρος ότι είναι εντάξει η εταιρεία. Και πήρα, ας πούμε, 5 τσιμέντα, ξέρω εγώ, και 10 σίδερα να φτιάξω την οικοδομία ή το έργο. Και γιατί να μην διώκονται οι εκδότες και να διώκονται οι λήπτες. Γιατί τους εκδότες, άμα τους πιάσεις. Μα τους εκδότες πρέπει να πιάσεις. Μπορεί να είναι και στο Πακιστάν εκδότες, ξέρω που μπορεί να είναι. Στο Αφγανιστάν. Τώρα βέβαια υπάρχει και το καλόπιστος λήπτης και λοιπά. Γιατί πραγματικά είναι άδικο. Έχει βγει από τη ΔΕΔ η διάταξη που λέει για τους καλόπιστους λήπτες και να υπάρχει μια πιο έτσι συγκαταβατική συμπεριφορά, ναι, που και πάλι λέμε ότι είναι άδικο, διότι πρέπει να κυνηγηθεί ο εκδότης, έτσι, να δούνε πώς λειτουργούσε ο εκδότης και από εκεί και πέρα να δούμε το άλλο έτσι, κομμάτι ακριβώς των λήπτων. Πρώτα ο εκδότης όμως, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Αν είχε έδρα, δεν είχε έδρα, είχε, δεν είχε πάγια, δεν μπορεί κανένας επιχειρηματίας να το γνωρίζει. Πλέον έχουμε τις τηλεδιασκέψεις που κάνουμε ή μας συστήνουν έναν άνθρωπο που κάνει καλή δουλειά. Έχουμε και άλλους ανθρώπους που έχουν ωφεληθεί από τη δουλειά τους και ξαφνικά διώκονται όλοι μαζί ως λήπτες εικονικών. Ξέρουμε εμείς αν οι άλλοι αποδίδανε τους φόρους τους, αν υπήρχανε. Στη ΔΟΗ έχουμε αφημί, έχουμε συναλλαγές, έχουμε τα πάντα.
Και πληρωμές κανονικά και μεσοτραπέζες. Και... Κανονικά, ξέρω. Αλλά δυστυχώς σου λέει, κύριε Ασπρόσεχε, μα πού να το ξέρω. Μα πώς να προσέξει. Και πολλοί μου είχαν τύχει πάλι περιπτώσεις που είχε κάποιος την επαγγελματική του έδρα, ας πούμε, στην οδό με αριθμό τάδε, ας πούμε, και πήγαινε δύο δρόμους παραπέρα και έκανε και καλά, έλεγε, έφτιαξα και μια άλλη εταιρεία για φορολογικούς λόγους και έχω βάλει τον τάδε υπεύθυνο. Και ο άλλος καλόπισα πριν και από την άλλη εταιρεία. Και οι άλλοι ήταν εικονικοί. Το φόρτανε και μετά την πατάγανε. Έχουν γίνει μεγάλα εγκλήματα και γι' αυτό πρέπει η ΑΔΕ πλέον να γνωρίζει πού δίνει την έναρξη δραστηριότητας. Διότι προσκομίζονται δικαιολογητικά για να υπάρξει έναρξη δραστηριότητας. Τώρα πλέον έχει στην κατοχή της και άλλες διασταυρώσεις που μπορεί να γνωρίζει γιατί ανθρώπους πρόκειται και τι εταιρείες γίνονται ή θα γίνουν, να υπάρξει ένα business plan, ένα project, ναι, όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Εντάξει, τώρα πιστεύω και με το My Data θα είναι ακόμα καλύτερα σιγά σιγά από του χρόνου. Αυτό που περιμένουμε από το χρόνο. Όσον αφορά το My Data, ναι, τον κύριο Βασιρόπουλο, ναι, που μας το έχει υποσχεθεί, mm-hmm, είναι να καταργηθούν τα τεκμήρια. Και με τον κύριο Πιτσίλη το είχαμε συζητήσει αυτό, ότι θα καταργηθούν τα τεκμήρια όταν λειτουργήσουν τα My Data. Τα My Data λειτουργήσανε. Και τα τεκμήρια, επειδή είναι ένα εισόδημα που στα μέτρια και, πώς να το πω, και φτωχά επίπεδα ανθρώπων της κοινωνίας μας, φορολογούνται χωρίς να έχουν πραγματικά έσοδα. Yeah, γιατί... Και ξέρετε, να μην έχεις δουλειά, να μην έχεις που την κεφαλή κλείνει, να έχεις παιδιά και να φορολογείσαι με ένα πλαστό στην ουσία εισόδημα και να μην δικαιούσε ούτε το επίδομα για να πάρεις ψωμί στα παιδιά σου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τα τεκμήρια είναι γιατί δεν μπορούμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή τόσα χρόνια. Ελπίζω τώρα λοιπόν, που μπήκαμε... Data, ναι. Υποτίθεται ότι μέσα στο 2021 θα σταμάταγε η χρήση των τεκμηρίων. Περιμένουμε μέσα στο 2022 λόγω όλων αυτών των αλλαγών και των ακραίων καιρικών φαινομένων και, της ανωτέρας βίας λόγω της πανδημίας, πλέον τα τεκμήρια να καταργηθούν, γιατί έχουν καταργηθεί εδώ και σχεδόν 6 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς είμαστε οι τελευταίοι που τα συντηρούμε. Ελπίζω ας είναι τελευταία χρονιά αυτό και να τελειώνουμε με τα τεκμήρια. Νομίζω ότι έχει οριμάσει το πράγμα ότι πρέπει αφού έχουμε μπει στην ψηφιακή εποχή και μάλιστα η ΑΔΕ έχει κάνει και πρόταση ισοταμείο ανάκαμψη όπου θα πάρει πολλά χρήματα για την ψηφιακή της αναγέννηση και άλλο. Τα ηλεκτρικά κέντρα πιστεύω ότι πρέπει να πάνε λίγο πιο πίσω γιατί φτάσαμε Φεβρουάριο, πάλι θα έχουν το πρόβλημα οι ηλεκτές και να τρέχουν με τις υποθέσεις παραμάσκαλα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αυτά να πρέπει να πάνε λίγο πιο πίσω, να οργανωθούμε φέτος και του χρόνου να κάνουμε ένα restart από την αρχή, να τελειώνουμε και με ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και με μια συναλλαγή μεταξύ λογιστών, φοριακών και πελατών, να είναι πιο ήρεμη και πιο απλή και πιο δίκαιη. Και μηχανογράφων θα πω, να ξέρετε. Γιατί πάντοτε αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με τα My Data. Λίγο να διορθώσουμε εκεί, λίγο να δούμε τι συμβαίνει, καινούργιες συναλλαγές που μπορεί να μην έχουν προβλεφθεί, οπότε πώς ακριβώς θα πρέπει να αποτυπωθούν και να υπάρχει συμφωνία στο τέλος. Γι' αυτό είπα ότι φέτος το 2022 πρέπει να είναι πιλωτικό σε όλα. Και στα ηλεκτρικά κέντρα ακριβώς και στα My Data και το 2023 να ξεκινήσουμε καλά. Δηλαδή να υπάρχει μια ανοχή από όλους μας, μια ανοχή, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, πρέπει, για να χτίσουμε κάτι το οποίο πρέπει να μείνει για τα επόμενα 50 χρόνια. Και να μην κάθε χρόνο να σκεφτόμαστε κάτι να αλλάξουμε. Σε λίγο θα βγάλουμε και γραμμές στον αέρα, στο τηλέφωνο του σταθμού. Ας βγάλουμε μία γραμμή και μετά ξανασυζητάμε. Η κυρία Κέτη από την Αθήνα. Κυρία Κέτη. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω για τα αδήλωτα αναδρομικά του 2013 των συνταξιούχων, για τα οποία υποβλήθηκαν βέβαια διορθωτικές δηλώσεις το 2020. Άκουσα τον κύριο Μητρόπουλο στην εκπομπή της Κυριακής με τον κύριο Χαρδαβέλα ότι βγήκε κάποια απόφαση του ΣΤΕ, σύμφωνα με την οποία δεν θα πληρωθεί φόρος. Και αν ακόμη έχει βγει δηλαδή κάποιος φόρος, δεν θα πληρωθεί. Ισχύει
και τι πρέπει ακριβώς, πώς πρέπει να κινηθεί ο συνταξιούχος στην εφορία. Ακούστε με λίγο. Αν, τι γίνεται, η φορολογική αρχή είχε την υποχρέωση να στείλει τα καθαριστικά και, και να γίνουν αυτόματα οι δηλώσεις όπως και γίνανε. Τότε το 2019, το 2020 μάλλον, το κάνανε τελευταία στιγμή. Ναι. Αυτή που τους κοινοποιήθηκε το καθαριστικό μέσα στο χρόνο που δεν έχει παραγραφεί το 2013, δηλαδή μέσα στο 2019, αυτοί θα πρέπει να πληρώσουν κανονικά. Αυτή που τους κοινοποιήθηκε από την ΑΔΕ το καθαριστικό μετά το χρόνο παραγραφής, δηλαδή από 1η-1η του επόμενου έτους που έχει παραγραφεί. Από 1η-1η του 20 δηλαδή. Ναι, αυτοί, όπως λέγει και ο καθηγητής, δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν, διότι έπρεπε να κοινοποιηθεί μέσα στο χρόνο τον οποίο ήταν ήταν το τελευταίο έτος το οποίο παραγραφόταν. Άρα και μία μέρα στο επόμενο έτος να κοινοποιηθεί η πράξη του νέου φόρου, εκεί υπάρχει θέμα για την ΑΔΕ και για σας είναι καλύτερα τα πράγματα. Ναι, ρωτάω για την πεθερά μου, δεν αφορά εμένα. Ναι. Αυτό τώρα πώς θα το δούμε, πότε κοινοποιήθηκε, αν κοινοποιήθηκε εδώ, δηλαδή μέχρι όπως βλέπετε εδώ η κυρία Τσεσμελή είναι φοροτεχνικός και όλοι τρέχουμε στους λογιστές μας και στους φοροτεχνικούς μας και στους οικονομολόγους μας. Έχετε και εσείς σίγουρα το λογιστή σας. Μάλιστα, οπότε, εντάξει, ωραία. Πιστεύω ο λογιστής σας θα είναι ενήμερος. Εντάξει. Δεν ξέρω εσείς, κυρία Τσεσμελή, αν έχετε κάτι. Βεβαίως. Να σας πω, οι κοινοποιήσεις συνήθως γίνονται μέσω του τάξης πλέον. Mm-hmm. Οπότε μπορούν να δούνε πότε τους κοινοποιήθηκε. Εάν τους πήγε με ταχυδρομείο και πάλι υπάρχει ημερομηνία του ταχυδρομείου που παραλάβανε. Πότε το παραλάβανε. Ναι, παραλάβανε. Mm-hmm. Είτε αναγράφεται πάνω μέσα στα έντυπα η ημερομηνία που απεστάλθη από την δόρυ. Ωραία. Εντάξει, το κατάλαβα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δείτε πότε έχει κοινοποιηθεί. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εδώ όμως θα πρέπει να πούμε ότι και από τη ΔΟΗ θα πρέπει να κοιτάξουν πώς θα ενημερώσουν τους φορολογούμενους σχετικά με αυτούς που δεν είναι υπόχρεοι να πληρώσουν αναδρομικούς φόρους και να τους καταργήσουν από μέσα και να μην το αφήνουμε να διαιωνίζονται, γιατί είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό, να διαιωνίζονται. Η πρόταση είναι καλή. Ελπίζω να ακούσετε. Πάμε και στην κυρία Αντωνία. Κυρία Αντωνία, με ακούτε? Ευχαριστούμε που σας βλέπουμε. Είμαστε καλά, κυρία Αντωνία. Την κυρία Σεσμελή θα ήθελα να την ρωτήσω. Σας ακούει. Κάτι. Ο σύζυγός μου πέθανε το 20, το Σεπτέμβρη. Πήγα, κατάθεσα τα χαρτιά για τη σύνταξη, είχα κάνει και για το επικουρικό. Mm-hmm. Ωστόσο, πέρασαν τώρα 18 μήνες και ακόμα είναι παγωμένος ο φάκελος και δεν ξέρω γιατί. Εγώ είχα πάει πριν 5-6 μήνες και τους είχα ξαναπάει πάλι για το επικουρικό. Και μου είπε η υπάλληλος ότι, κοιτάξτε, το έχετε φέρει. Μαζί με τη σύνταξη κάνατε και το επικουρικό. Και παίρνω τώρα το 1555, ναι, που έχουν δώσει και αγνοούν οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Πήραμε ένα μικρό επίδομα από το σύζυγο, πολύ μικρό, και δεν μπορούμε να ζήσουμε. Όχι να φάμε, ούτε τα φάρμακα να πάρουμε. Εδώ, κυρία Αντωνία. Καταλαβαίνω. Η κυρία σύνταξη λοιπόν βγήκε. Σωστά. Γιατί για να βγει, ναι, βγήκε. Πρέπει πρώτα να βγει η κυρία σύνταξη. Εσείς περιμένετε για το... Για να βγει η επικουρική σύνταξη... Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, λίγο, ναι. Ωραία. Για να βγει η επικουρική σύνταξη, πρέπει πρώτα να έχει τελειώσει η κύρια σύνταξη. Να έχετε λάβει δηλαδή την κυρία σύνταξη. Βεβαίως. Ωραία. Σας είπα, τον δεύτερο μήνα... Το δεύτερο μήνα πληρώθηκα. Ωραία. Μου βγάλανε 580 ευρώ. Ωραία. Επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα με τις επικουρικές και υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις, γι' αυτό τον λόγο μπορεί να έχει καθυστερήσει και σε εσάς, αφού σας βγήκε η κυρία σύνταξη. Και επικουρική σύνταξη είναι ανάλογα με τα ταμεία που είχε ο ασφαλιζόμενος. Το είκα. Ναι, είναι ανάλογα, είναι πολλά ταμεία. Εσείς λοιπόν, αν θα ξαναπάρετε τηλέφωνο στο 1155, θα τους πείτε τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχετε καταθέσει σχετικά τα έγγραφα που σας έχουν ζητηθεί για την επικουρική σύνταξη
και θα είναι υποχρεωμένοι να σας πούνε σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Κοιτάξτε να Αντωνία, δείτε, είστε καλά. Δεν μου δώσανε χαρτί. Όταν τα κατάθεσα δεν μου δώσανε κανένα χαρτί. Κατάθεσα τα χαρτιά και έφυγα. Εντάξει, ηλεκτρονικά. Όχι, όχι, έχετε είτε ηλεκτρονικά κάνετε πρωτόκολλο την παίρνετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κυρία Αντωνία, είτε εγγράφος. Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε αριθμό πρωτοκόλλου. Δέστε το και σίγουρα θα αναφερθείτε, όπως σας είπε και η κυρία Τζεμελή, να πείτε ακριβώς την ημερομηνία, τον αριθμό πρωτοκόλλου και θα το βρούνε. Ευχαριστούμε, κυρία Αντωνία. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας, στο ζωγράφο, στον κύριο Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να σας πω ότι η σύζυγός μου έχει 0 εισόδημα. Κάνουμε κοινή δήλωση στην εφορία. Δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Αυτά τα πρόστιμα, το 50 ευρώ για τον Ιανουάριο και στη συνέχεια 100 ευρώ το μήνα, θα τα χρεώνε σε μένα αφού η σύζυγος δεν έχει εισόδημα. Δεν έχει σημασία που δεν έχει εισόδημα, έχει αφημί όμως η σύζυγος. Ακριβώς. Έχει αφημί, άρα θα πάει, τα χρεώνε στη σύζυγο. Θα βεβαιωθεί, βέβαια, θα βεβαιωθεί στη μερίδα της σύζυγου. Και όταν έρθει και το... αν δεν τα πληρώσει η σύζυγος, θα τα πάρουν από μένα. Θα φαίνεται χρωμένη η σύζυγος. Διότι η σύζυγος δεν έχει τίποτα, ούτε περιουσία, ούτε σύνταξη, τίποτα. Θα τα πάρουν, δεν έχει σημασία από μένα, αυτό. Ό,τι βεβαιώνεται, αγαπητέ κύριε, μέσα στο τάξη, έχει βεβαιωθεί. Για να τελειώσει και να μην φαίνεται, θα πρέπει να εξοπληθεί. Υπάρχει και δεν υπάρχει. Άμα δεν εξοπληθεί, τι θα τη κάνει τη σύζυγος, θα την πλήσει στην φυλακή, η περιουσία δεν έχει. Αυτό ακούστε με λίγο. Κάθε χρόνο, κάθε μήνα θα παίρνει μια προσάυξη. Και θα επιβάλλεται και νέο πρόστιμο, άρα και η επόμενη προσάυξη. Και κάποια στιγμή από 100, 200, 300 θα φτάσει να χρωστάει η σύζυγος 1500. Αυτά δεν έχουν βεβαιωθεί όμως ακόμα. Ναι, όταν βεβαιωθούν, μιλάμε. Όταν βεβαιωθούν. Ναι, όταν. Υπάρχει περίπτωση να τα πάρουν από μένα, αυτό θέλω να ρωτήσω. Βέβαια, θα μπορείτε ούτε εσείς να βγάλετε φορολογική ενημερότητα. Θα πρέπει να πάτε μετά στη ΔΟΕ και να κάνετε διαχωρισμό χρεών και να πείτε: δεν την ξέρω την κυρία, κάνω διαχωρισμό χρεών και εγώ έχω τη δικιά μου μερίδα και η κυρία μένει μόνη της. Έτσι. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να πάτε να κάνετε διαχωρισμό χρεών μετά, δυστυχώς. Ο διαχωρισμός χρέων, τι να κάνω, χωρίσουνε. για τη βεβαίωση για το εμβόλιο. Εντάξει, ο καθένας δεν μπορώ. Ο καθένας κανονίζει όπως θέλει την πορεία του, τον δρόμο του, έχει τη δικιά του σκέψη. Από εδώ και πέρα, εμείς έχουμε πει τόσα πολλά πράγματα. Υπάρχουν ειδικοί που λένε ότι πρέπει να εμβολιαστούμε για τον ΑΒ λόγο. Και εμπιστευόμαστε την επιστήμη, όπως έχω εμπιστευτεί την επιστήμη όταν μπήκα σε ένα νοσοκομείο και μου βάζουν ένα ορό ή μία ένεση εδωφλέβια και δεν ξέρω τι είναι. Τους εμπιστεύουμε και περιμένω να με γιατρέψουν, να με κάνουν καλά. Έτσι και σε αυτό τον τομέα εμπιστεύουμε την επιστήμη. Οπότε τώρα, δεν έχω να πω κάτι οφειλές, άλλο όμως αυτό. Ας δούμε πρώτα τις οφειλές να βεβαιώνονται και μετά θα δούμε πώς πρέπει να το δούμε. Εντάξει, πρέπει πρώτα ελπίζω, να εφαρμοστεί μια διάταξη και να σε εφαρμοστεί κόσμο για αυτό το πλαίσιο. Ελπίζω στο τέλος, επειδή να μην βεβαιωθούν, εντάξει, γιατί είναι και κρίμα. Και εμείς το θέλουμε πάρα πολύ, εννοείται, έτσι. Και όλος ο κόσμος το θέλει τώρα, γιατί εντάξει. Το εύχομαι και πιστεύω ότι... Πιστεύω μέσα ότι στο τέλος... σε δύσκολες καταστάσεις, κύριε Καούκη, και σε τέτοιες ανωτέρας βίας εποχές και καταστάσεις που έχουμε περιέλθει, κανένας δεν είναι καλά οικονομικά. Και να πούμε, μας περισσεύουν. Δεν περισσεύουν σε κανένα. Οι αυξήσεις είναι τεράστιες. Το είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής σας, ότι λόγω των μεταφορικών συνθήκων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα προϊόντα της καθημερινής μας διαβίωσης και έχουν αυξηθεί όλη η ενέργεια από παντού. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα ή το αέριο, είναι και τα η ΔΕΗ. Και η ΔΕΗ, το ρεύμα είναι όλη η ενέργεια. Το αέριο είναι, το υγραέριο είναι, τα πάντα όλα είναι. Όλα είναι, όλα είναι στα ύψη. Λοιπόν, η ενέργεια έχει φτάσει στα ύψη. Πάμε και όπως καταλαβαίνετε, μεταβιβάζεται παντού. Ωραία. Πάμε και στον Παγκράτη, στην κυρία Κατερίνα. Χαίρετε. Γεια σας. Ήθελα να κάνω στην κυρία Τσεσμελή μία ερώτηση. Σας ακούει. Το 19 τον Ιανουάριο επέθανε ο αδελφός μου. Ήτανε από τους ανασφάλιστους που παίρνει το επίδομα από τον ΟΓΑ. Και τα έξοδα της κηδείας δεν είχε, γιατί δεν είχε τίποτα άλλο από αυτά. Τα έχω κάνει εγώ και τα έχω δανειστεί και τα δίνω λίγο-λίγο. Και ακόμα δεν μου έχει έρθει καμία ειδοποίηση. Ξέρετε πόσες φορές επήγα.
Τα γραφεία αυτά και μου λένε πεταχτήκαν από εδώ, τα σακιά από εκεί. Ναι, δεν μπορούμε, λέει, να βρούμε άκρη. Και σας αυτό ρωτάω το 19 του πρώτου. Θα κάνετε το εξής. Επειδή όντως υπήρχε έτσι μια διακίνηση και ακούσατε κι εσείς αυτά με τα σακιά, όπως τα ακούσαμε όλοι μας. Ναι. Καλό θα είναι λοιπόν, εάν έχετε τον αριθμό πρωτοκόλλου που είχατε καταθέσει τα δικαιολογητικά για τα έξοδα κηδείας. Ναι. Μαζί με τα δικαιολογητικά που έχετε, να τα προσκομίσετε εκ νέου, γιατί προφανώς μπορεί να έχουν χαθεί, αλλά ναι, να φροντίσετε να πάρετε ως αριθμό πρωτοκόλλου να αφορά τη συγκεκριμένη ημερομηνία που είχατε πρωτοκαταθέσει. Γιατί αν την κάνετε με σημερινή, ας πούμε, ημερομηνία, τότε θα αρχίσει να τρέχει από το σήμερα και μετά. Όχι, σε συνέχεια, όχι, λοιπόν, του αριθμού πρωτοκόλλου που είχατε από τότε που καταθέσατε, θα βάλετε επισυναπτώμενα τα δικαιολογητικά για να εξυπηρετήσετε την υπηρεσία και τον εαυτό σας. Ωραία, πάμε στην επόμενη γραμμή μας και τελευταία, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, την κυρία Γιασθημανή από το Ρέντι. Μ' ακούτε? Ναι, ακούω. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ακούμε. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Επίσης, δεν ξέρω επίσης, ποιος από τους δύο θα μου απαντήσει στο όπως ερώτημά μπορεί μου. Όπως μπορεί. Εγώ παίρνω σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο του κυρίου Κατρούκαλου. Το 19 από 50 μου έγινε 70. Συνάμα το 19, τον ένα το μήνα, μου βγήκε και η επικουρική. Έχω την απόφαση στα χέρια μου, η οποία μου βγήκε το 50%. Και έκτοτε παίρνω το 50%. Δεν μου έχει γίνει ακόμα το 70. Τονίζω μεν ότι εγώ δεν έχω εργαστεί ποτέ και δεν έχω κανένα ένσημο. Παίρνω τη σύνταξη του σύζυγου μου. Της χειρίας, χειρίας δηλαδή. Πώς? Ναι. Χειρία σύνταξη του σύζυγου, ναι, κατάλαβα. Ναι, 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 την κυρία σύνταξη χειρίας, ναι. Δεν ξέρω. Το 70% παίρνω. Και πρέπει να παίρνω και το επικουρικό. Ωραία, ωραία. Το 70%. Να ακούσουμε την κυρία Τσεσμελή, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να ακούσουμε την κυρία Τσεσμελή. Θα σας πω λοιπόν ότι έχουν μπει στη διαδικασία και δίνουν τις αυξήσεις όσον αφορά το επικουρικό και όσον αφορά τη συντάξη χειρίας. Είναι κάποιες που έχουν μείνει πίσω γιατί ήταν όγκος μεγάλος. Δεν ξέρω το χρονικό διάστημα τώρα το δικό σας πόσο είναι, αλλά γνωρίζω ότι ακόμη βρίσκονται στη διαδικασία που κάνουν δίνουν αυτές τις αυξήσεις που δικαιούται ο συνταξιούχος, από όπου και αν προέρχεται. Οπότε καλό θα είναι να το επικοινωνήσετε πάλι μαζί τους, να δείτε τι έχει γίνει με τη δική σας την υπόθεση. Ωραία. Ωραία. Είδατε μας που άκουσε, σας το είπα. Ναι, ναι, μας άκουσα, κύριε Χριστημανή. Πιστεύω ότι τώρα έχετε μπει κι εσείς στον αγώνα. Για να δώσουν τις αυξήσεις που ήταν για τις κύριες συντάξεις και επειδή ο όγκος είναι τεράστιος, μείνανε πίσω επικουρικές. Έπρεπε να τελειώσει πρώτα. Είναι το ΕΦΚΑ γενικά, θέλει δουλειά, έχει αναλάβει και ο κ. Δουφεξής, έχει μία άποψη, το μαζεύει το σύστημα. Πιστεύω σιγά σιγά και αυτό να βρει το δρόμο του, γιατί ήταν πολλά τα ταμεία ενοποιημένα, συστήματα που δεν λειτουργούσαν με πολλά προβλήματα και τώρα γίνονται λάθη, αλλά εντάξει, μέσα από τα λάθη διορθωνόμαστε και πάμε καλύτερα. Εγώ, κυρία Τσεσμελή, πραγματικά ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Μας διαφωτίσατε, μας άκουσε ο κόσμος, ήταν πολύ χρήσιμες. Να είσαστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και να είστε καλά και υγεία, υγεία, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και σήμερα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.